Σε κλίμα κατανυκτικό και βαθιά θρησκευτικό, πιστοί από κάθε γωνιά του νησιού παρακολούθησαν τη χριστουγεννιάτικη θεία λειτουργία στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στη Μαραθοκεφάλα. Η αναπαράσταση της σκηνής της γέννησης με ζώα, φωτιές και σήμαντρα και το αστέρι να λάμπει στην κορυφή της σπηλιάς μεταφέροντας μήνυμα ελπίδας προσέλκυσε όπως κάθε χρόνο πλήθος κόσμου που θέλησε να βιώσει με ξεχωριστό τρόπο την Άγια αυτή νύχτα. Είναι ο χώρος πάρα πολύ όμορφα, το τοπίο και φυσικά οι μέρες των Χριστουγέννων που το καλεί αυτό. Είναι μια παράδοση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Πλήθος κόσμων και πιστών από όλο το νομό αλλά και από το υπόλοιπο μέρος της Κρήτης έρχονται κάθε 24η Δεκεμβρίου το βράδυ για να δουν σε ένα φυσικό περιβάλλον που από ό,τι βλέπετε το σπήλαιο αυτό είναι ένα φυσικό δημιούργημα. Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστή την λειτουργία? Όλη η ατμόσφαιρα. Έφερα και τη μικρή εδώ να δει, δεν έχει ξαναδεί την αναπαράσταση. Ο κόσμος έχει ανάγκη να έρθει πιο κοντά στην εκκλησία τις μέρες των Χριστουγέννων? Πιστεύω πως το έχει. Και ειδικά οι νέοι μας. Εμείς στη γέρη φάγαμε. Υπό το φως των κεριών και τις ψαλμωδίες των ιερέων στάλθηκε το μήνυμα της γέννησης του Κυρίου. Πρώτη φορά που έρχομαι και είναι πολύ ωραία. Εύχομαι χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πήγαμε και στο μοναστήρι. Είναι πάρα πολύ ωραία και του χρόνου να είμαστε καλά. Από πού έρχεστε? Ερχόμαστε από τον Αποκόρον, από τις Καλύβες. Γιατί φάτνη, ερχόμαστε που είναι ζωντανά τα ζώα, όλα αυτά. Ναι, τα θέλουμε να τα δούμε, δεν έχουμε ξανάρθει. Πρώτη φορά ερχόμαστε. Εκατοντάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Κρήτης έφτασαν και φέτος στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη, στη Μαραθοκεφάλα του Δήμου Πλατανιά, για να προσκυνήσουν ευλαβικά την εικόνα της γέννησης και να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία. Εμείς τώρα για 16 χρόνια έχουμε ξεκινήσει, είμαστε από τους πρώτους, έτσι που ανακαλύψαμε τα μέρη αυτά. Ασχολούμαστε με τον προσκυνηματικό τουρισμό πάνω από 16 χρόνια, όπως είπα, και είμαστε οι πρωτοπόροι που ήρθαμε εδώ, ανακαλύψαμε τον Παπά Βαγγέλη. Μετά το παράδειγμα το δικό μας μιμήθηκαν κι άλλοι, και έτσι έρχονται αρκετοί από όλα τα μέρη της Κρήτης. Εμείς ερχόμαστε από το Ηράκλειο. Τα φετινά Χριστούγεννα να σηματοδοτήσουν την απαρχή για ένα ταξίδι μέσα στον κόσμο της αυτοκριτικής, της αυτογνωσίας, της αναζήτησης και της επιστροφής των αιώνιων αξιών που αναγέννησαν από την τέφρα του το γένος των Ελλήνων, ευχήθηκε ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, που χωροστάτησε στη Θεία Λειτουργία. Σε ένα κόσμο που κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι κοινωνίες χτίζονται και δημιουργούνται χωρίς Θεό, σε μια πραγματικότητα όπου κάποιοι άλλοι στο όνομα της εξουσίας οργανώνουν και μεθοδεύουν την κοινωνία και το δημόσιο βίο χωρίς πίστη, Θεό, αξίες πιστεύω και ιδανικά, ουδετερό θρησκοκράτους το ονομάζουν, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα γεννιέται και πάλι ο Χριστός. Μαζί με εκείνον γεννιέται το φως, η ελπίδα, η αγάπη, η χαρά και η ζωή. Με την ψυχή να αναζητά πάντα την ελπίδα, οι πιστοί έστειλαν τις δικές τους ευχές για τα φετινά Χριστούγεννα. Το θείο φως της γέννησης, ελπίδας φως να γίνει, χαρά να φέρει στις καρδιές και πηγή ειρήνη.